Σοβαρό τροχείο σημειώθηκε πριν από λίγο κοντά στο Σκαλάνι. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και την Έλλη Κοκάλη, η οποία έχει περισσότερες πληροφορίες, ενώ θα συνδεθούμε σε πολύ πολύ λίγο και με το επίμαχο σημείο για να δούμε εικόνα. Έλλη. Καλησπέρα Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, και οι καιρικές συνθήκες αλλά και γενικότερα προβλήματα και έλλειψη προσοχής ή σύνεσης έχουν οδηγήσει σε πολλά προβλήματα οδικά σήμερα. Κορυφαίο πρόβλημα, κορυφαίο επεισόδιο είναι αυτό το τροχαίο που παρακολουθούμε στα πλάνα μας, το οποίο σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο δρόμο που οδηγεί από Αρχάνες προς Σκαλάνη στον καινούριο δρόμο. Το γκρι αυτοκίνητο που παρακολουθούμε στα πλάνα μας, ενώ κατευθυνόταν σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από τις Αρχάνες προς το Ηράκλειο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο 37χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο και το όχημα κατέληξε με την εικόνα τη συγκεκριμένη που βλέπουμε. Ο ίδιος φαίνεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά στο χέρι του, όμως η εικόνα που έχουν μέχρι στιγμή και οι διασώστες και οι γιατροί που τον έχουν παραλάβει, είναι ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του. Αυτό είναι το ευτύχημα της υπόθεσης. Να πούμε ότι παρακολουθούμε σε απευθεία σύνδεση την εικόνα αυτή τη στιγμή. Είναι, να επαναλάβω, ο δρόμος που οδηγεί από τις Αρχάνες στο Σκαλάνι. Είναι ο καινούριος δρόμος, ένας δρόμος ο οποίος δεν έχει φωτισμό. Και αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι βρέχει αυτή την ώρα, δεν έχει φωτισμό, δημιουργεί δεν έχει έτσι συνθήκες αυξημένης επικινδυνότητας. Πολύ σωστά κάνεις και το επισημαίνεις. Ταχύτητες, ναι. Είναι ένα σημείο από το οποίο πολλές φορές έχουμε μεταδώσει ανάλογες εικόνες. Το ευτύχημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι μιλάμε για ένα σοβαρό μεν τραυματισμό. Δεν φαίνεται ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του ανθρώπου. Όπως σας είπα, λόγω της ολισθηρότητας, λόγω της εικόνας που δημιουργήθηκε, της κατάστασης στο οδόστρωμα με τα συντρίμμια παντού, είχαμε και κάποια αυτοκίνητα που προσπάθησαν να αποφύγουν, για παράδειγμα, το συγκεκριμένο όχημα μέσα στο οποίο ήταν ο τραυματίας. Και είχαμε και άλλη μια μικροσύγκρουση ακριβώς στο ίδιο σημείο. Πρόκειται για τροχαίο με υλικές ζημιές. Mm-hmm. Είναι συνέπεια, είναι αλληλένδετα αυτά τα γεγονότα. Κρατούμε την αισιόδοξη εικόνα της υγείας του οδηγού του ασημεία αυτοκινήτου, αλλά και την επισήμανση ότι οι δρόμοι αυτή την ώρα είναι πολύ ολισθηροί. Η εικόνα που έχει δημιουργηθεί, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από τη βροχόπτωση που συνεχίζεται με ραγδαίους ρυθμούς, πρέπει να μας κινητοποιήσει, να μας κάνει προσεκτικούς. Ναι, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και χαμηλές ταχύτητες. Έλλη, σε ευχαριστώ πολύ.